Γεια σε όλους, είμαι η Κωνσταντίνα Ιχάνου, είμαι φυσικοθεραπεύτρια και μιας και βιώνουμε και πάλι μέρες καραντίνας, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δώσουμε μερικά tips και συμβουλές για όλους όσους εργάζεστε από το σπίτι, στην καθιστή θέση, ώστε να προλαμβάνετε τα μυοσκελετικά προβλήματα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Tip νούμερο 1. Σιγουρευτείτε ότι το γραφείο και η καρέκλα σας έχουν το σωστό ύψος. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε πολύ εύκολα να μπείτε στο σύνδεσμο που σας δίνω από κάτω και να το ελέγξετε. Tip νούμερο 2. Σιγουρευτείτε ότι ο υπολογιστής σας ή το τάμπλετ σας έχει τη σωστή θέση πάνω στο γραφείο σας ή πάνω στα πόδια σας. Tip νούμερο 3. Κάντε ενεργητικά διαλύματα. Αλλάζετε συχνά θέσεις, κάθε 20 με 30 λεπτά το αργότερο. Για παράδειγμα, έχετε ένα μπουκαλάκι άδειο με νερό πάνω στο γραφείο σας, έτσι ώστε να το βλέπετε και να χρειάζεται να σηκωθείτε να πάτε μέχρι την κουζίνα για να πιείτε νερό και έτσι να κινηθείτε. Tip νούμερο 4. Όσο είστε καθιστή τώρα, δουλεύετε συνέχεια κάποιες συγκεκριμένες κινησούλες στα πόδια, είτε πάνω κάτω το πέλμα, είτε τέντομα λύγισμα το γόνατο. Γιατί με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η κίνηση στο κυκλοφορικό σύστημα. Tip νούμερο 5. Κάνετε συχνά διατάσεις στον αφιένα, τους ώμους και τα χέρια, γιατί έτσι διατηρείτε ενεργό το μυϊκό σας σύστημα για όσο χρόνο εργάζεστε. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε το βιντεάκι μας με τίτλο «Η εργονομία στην καθιστή θέση» και περισσότερες λεπτομέρειες. Επίσης μπορείτε να προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τον πλήρη ψηφιακό οδηγό που έχουμε πάνω στην εργονομία στην εργασία, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο που σας δίνω από κάτω. Επιπλέον, εάν σας άρεσε, κάντε like και εγγραφτείτε στο κανάλι μας. Θα χαρώ πολύ να απαντήσω σε απορίες, στα σχόλια και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ευχαριστώ πολύ, ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Καλή συνέχεια!